Ένα σύντομο σχόλιο για την παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου στην εκδήλωση και ένα ερώτημα. Μιλάμε για έρευνα και για μεταφορά της γνώσης στο χωράφι και στον τελικό καταναλωτή. Η ψηφιοποίηση, όπως γνωρίζουμε, είναι οριζόντιο ζητούμενο και στη νέα ΚΑΠ, αλλά και διαχρονικό αίτημα για τον πρωτογενή τομέα. Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι στην πρώτη έκθεση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, που πρακτικά συνδέει την έρευνα, την καινοτομία και την αγορά. Και αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο ήρθα και εγώ εδώ να στηρίξω. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους μας και εδώ έχουμε πάνω από 30 project τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ερευνητικές ομάδες των φοιτητών του Πανεπιστημίου, μαζί βέβαια με τους καθηγητές τους. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τη δυνατότητα των παιδιών αυτών να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν και να παράξουν το μέλλον. Και αυτό να συνδεθεί με την αγορά. Αυτός είναι ο στόχος της έρευνας και έτσι πρέπει να την χτίσουμε από εδώ και μπρος. Στο δικό μας τομέα ελπίζω ότι πολλές νέες ιδέες θα γεννηθούν, πολλά νέα πράγματα θα βγουν μέσα από αυτή τη σύνδεση του Πανεπιστημίου της Έρευνας και της Αγοράς, τα οποία θα είναι οι βάσεις για να μπορέσουμε πράγματι να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τον αγροδιατροφικό τομέα και να μπορέσουμε να καταστήσουμε την αγροδιατροφή το βασικό πυλώνα της οικονομίας μας. Άμεσα και έμεσα συνδεόμενο με την γαστρονομία, τον τουρισμό και βεβαίως οδηγώντας πάντα σε εξαγωγές. Είμαι πολύ αισιόδοξος και για τα μυαλά που έχουμε στο Πανεπιστήμιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα σε ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια της χώρας, το Γεωπονικό, και για την δυνατότητα που έχουν οι ερευνητικές ομάδες των καθηγητών μας, και είμαι πολύ αισιόδοξος και για την ίδια την αγορά που θέλει να επενδύσει στο χώρο αυτό. Σήμερα μια μέρα γιορτής για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν αυτό που έφερε την πανεπιστημιακή έρευνα στην Ελλάδα δεκαετία του 50 και τώρα φέρνει την πρώτη μέσα στο Πανεπιστήμιο διαζώσεις, έκθεση καινοτομία σχετικό με την αγροδιατροφή και τα πάρα πολλά και πολλαπλά αντικείμενα τα οποία θεραπεύουμε. Εδώ θα δει κανείς θέματα από κλασικές γεωπονικές επιστήμες μέχρι ό,τι πιο εξελιγμένο, τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, ρομποτική, βιοοικονομία, βιοκάψιμα, ενεργειακά θέματα και πολλά άλλα. Θέλω να τονίσω ότι η φιλοδοξία μας είναι η έκθεση αυτή να γίνει μια μόνιμη εκδήλωση, ένας θεσμός μας στο Πανεπιστήμιο, εφάμιλος, το καλύτερο θεσμό στο εξωτερικό. Και σε αυτό μας βοηθά πάρα πολύ η ύπαρξη του τεχνολογικού μας πάρκου, το οποίο εκτείνεται από την Αττική έως τη Στερεά Ελλάδα, με κόμβους καινοτομίας, με κέντρα αριστείας, δραστηριότητες των φοιτητών, τον καλύτερο ίσως διαγωνισμό στην Ευρώπη φοιτητικής επιχειρηματικότητας και πολλά άλλα. Είναι ένα πρώτο βήμα η σημερινή εκδήλωση για το ζητούμενο το διαχρονικό στον πρωτογενή τομέα. Το ζητούμενο στον πρωτογενή τομέα, αλλά και άνοιγμα στην κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο μας
Αν κοιτάξετε τους δείχτες, παρότι ως μέγεθος έχει ένα μεσαίο μέγεθος, είμαστε πέμπτοι σε όλη την Ευρώπη στο αντικείμενο το οποίο θεραπεύουμε, στα ερευνητικά αποτελέσματα. Και είναι ενδεικτικό σε αυτό ότι η χρηματοδότηση την οποία παίρνουμε μέσα από ανταγωνιστικότατα ερευνητικά προγράμματα είναι υπερτριπλάσια της κρατικής χρηματοδότησης. Παίρνουμε τρεις φορές περισσότερα χρήματα ανταγωνιστικά από ό,τι παίρνουμε από τον ελληνικό λαό. Αυτό και μόνο το νομίζω σημαίνει πολλά. Θέλουμε λοιπόν αυτό να γνωστοποιηθεί στον κόσμο, να το γνωρίζει ο κόσμος και να μας αγκαλιάσει κυρίως με τα νέα παιδιά που φιλοδοξούμε και τους καλούμε να γίνουν φοιτητές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.